Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Λοιπόν, είπα τις αναμενόμενες αποφάσεις, γιατί ο προγραμματισμός και η συζήτηση που είχαμε ήταν για να σχολιάσουμε τις αποφάσεις, αλλά λίγο πολύ είναι δεδομένα τα πράγματα. Δεν αναμένουμε κάποιο μέτρο δραστικό από αυτά που είχαμε προηγουμένως. Μάλλον για αυστηροποίηση του Safe Pass πηγαίνουμε, αλλά και για παιδιά άνω των 12 ετών. Να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατρέ. Υπάρχει μια διχογνωμία γενικότερα στην επιστημονική κοινότητα. Και αυτό μπορεί να ρίχνει και λίγο λάδι στη φωτιά των αντιδράσεων που βλέπουμε γενικά στην κοινωνία για το τι πρέπει να γίνει με τα παιδιά. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα τοποθέτησης, αλλά πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να ακολουθούμε περισσότερο είναι τους πλέον ειδικούς. Και οι πλέον ειδικοί είναι οι παιδίατροι, είναι η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ότι υπάρχουν διαφωνίες, πάντα υπάρχουν διαφωνίες για πολλά πράγματα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι εγώ συμφωνώ κατά το πλείστον με την Παιδιατρική Εταιρεία για τον λόγο ότι θέλουμε να θωρακίσουμε τον πληθυσμό μας. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλη συζήτηση και κατά πόσον τα εμβόλια δουλεύουν και έχει γίνει μεγάλος δώρος ειδικά με την περίπτωση του Ισραήλ. Και θέλω να ξέρετε κάτι. Η Κύπρος σήμερα έχει περισσότερους εμβολιασμένους με δύο δόσεις από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει 59%, η Κύπρος έχει 64% πλήρως εμβολιασμένους. Άρα δεν πρέπει να παίρνουμε ό,τι ακούμε δεδομένα, γιατί πολλές φορές ακούμε μια μεμονωμένη μελέτη και όχι την πλήρη εικόνα μιας κατάστασης. Άρα και στο θέμα αυτό πιστεύω ότι η Παιδιατρική Εταιρεία έχει την τεκμηρίωση για να πει ότι καλό είναι να εμβολιαστούν και παιδιά άνω το 12, μέχρι και 12 ετών και άνω. Ναι. Και πιστεύω ότι γιατρέ, όμως, ναι. Επειδή ακριβώς σε σχέση με τα εμβόλια, λέτε και εσείς να δούμε την πλήρη εικόνα, να την δούμε. Ποια είναι όμως αυτή η εικόνα? Βλέπουμε για τα εμβόλια, στην αρχή μας έλεγαν ότι ο εμβολιασμένος μπορεί να μην μεταδίδει τόσο πολύ. Μετά βλέπουμε και κάποιες άλλες μελέτες που λένε ίσως να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ότι ο εμβολιασμένος δεν θα κολλούσε τόσο εύκολα, αλλά με τη μετάλλαξη μπορεί να κολλά. Το μόνο που φαίνεται στο οποίο συμφωνούν όλοι πλέον είναι ότι ο εμβολιασμένος δεν θα νοσήσει και τόσο πολύ. Ναι, αλλά για αυτό το θέμα ακόμα είναι από αμφισβήτηση ότι ο εμβολιασμένος μεταδίδει. Δεν μεταδίδουν όλοι οι εμβολιασμένοι. Ένα ποσοστό των εμβολιασμένων, ναι, μεταδίδει. Και αυτό και μεταδίδει γιατί μολύνεται. Το θέμα είναι ότι, αν θυμάστε καλά, είχαμε βάλει στόχους το 65% ως Υπουργείο Υγείας να εμβολιάσουμε για να ανακάμψουμε την πανδημία. Όμως, όταν εμφανίστηκε η μετάλλαξη Δέλτα, τα προβλήματα ήρθαν άνω κάτω. Δηλαδή, από εκεί που περιμέναμε ότι το 65 θα μας έφερνε κάποια ανακούφιση, φάνηκε ότι το 65% και μάλιστα με μία δόση δεν ήταν αρκετό και δεν είναι αρκετό. Άρα, σίγουρα δεν υπάρχει τίποτε το απόλυτο αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι μαθαίνουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξεπεράσουμε το 80% με δύο δόσεις, για να μπορέσουμε να πούμε ότι ναι, αυτά είναι τα δεδομένα. Καμία χώρα δεν τα έχει καταφέρει αυτό το πράγμα, ώστε να έχουμε δεδομένα που να μας πείθουν ότι ναι, όλοι όσοι εμβολιάζονται, όλοι θα μολυθούν και όλοι θα μεταδώσουν. Αυτό δεν είναι. Μερικοί θα μολυθούν και μερικοί θα μεταδώσουν. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, ποια είναι τα ποσοστά, ακόμη δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Μπορεί αυτά τα ποσοστά να κυμαίνονται μεταξύ του 10% και του 20% από όσους έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Άρα θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να βλέπουμε τα πράγματα όπως εξελίσσονται, γιατί δεν είναι μια πανδημία που είναι στάσιμη και είχε μείνει με τον κορονοϊό, τον οποίο ξεκινήσαμε πριν 16 μήνες, που είχαμε μερικά κρούσματα σε διψήφιους αριθμούς και είχαμε ανησυχήσει τόσο πολύ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πανδημία να ξαπλώνεται με μεγάλους αριθμούς. Και από την άλλη, όσον αφορά τους θανάτους, θα ήθελα να πω κάτι, γιατί άκουσα ένα ρεπορτάζ ότι είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων τον Ιούλιο από όλους τους μήνες της πανδημίας. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος και αυτό δίνουμε τα λαθασμένα μηνύματα. Και αυτά τα λαθασμένα μηνύματα
κάνουν τον κόσμο να ανησυχεί περισσότερο από όσο πρέπει. Η μεγαλύτερη αριθμή θανάτων ήταν μέσα στον Δεκέμβριο και Ιανουάριο, όπου ξεπεράσαμε και τα 80 και 90 θανάτους ένα μήνα. Αυτή τη στιγμή είχαμε γύρω στους 36 θανάτους σε ένα μήνα. Είναι ψηλός αριθμός, είναι ως μέσα στο τέταρτο κύμα με πολλές χιλιάδες κρούσματα, τα περισσότερες χιλιάδες κρούσματα και μάλιστα με μια θνητότητα που δεν ξεπερνά το 0,2%, ενώ όταν είχαμε τότε ήταν στο 0,6% και 0,7%. Άρα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως εξελίσσονται και να είμαστε αισιόδοξοι ότι ναι, αυτά που κάνουμε είναι τα σωστά πράγματα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πίσω και να βλέπουμε τα πράγματα μαύρα. Μάλιστα. Κάτι σε σχέση με τα εμβόλια επιπρόσθετο. Επειδή πέρασαν αρκετοί μήνες από τότε που ειδικά οι μεγαλύτεροι στην Κύπρο έκαναν την πρώτη και δεύτερη δόση. Ναι. Και αυτοί που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Είναι η ώρα να συζητάμε και για τρίτη δόση πλέον? Ναι, είναι η ώρα. Αυτό βέβαια θα πρέπει να αποφασιστεί με βάση κάποιες τεκμηριωμένες μελέτες οι οποίες γίνονται. Δηλαδή δεν μπορούμε να απλώς έτσι αποφασίζουμε με μια πολιτική απόφαση. Πρέπει να βασίζεται σε κάποια επιστημονικά δεδομένα και αναμένουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να δώσει τις σωστές οδηγίες με βάση τις τεκμηριώσεις που θα υπάρξουν. Και όπως ακόμα και στην Αμερική, όπου το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Μεταδοτικών Νοσημάτων, το γνωστό CDC, δεν έχει ακόμα αποφασίσει τελικά για την τρίτη δόση και σε ποιους θα γίνει. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε. Αναμένω ότι αυτό το πιο πιθανό θα συμβεί μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, για να είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα, και θα είναι για άτομα και ηλικιωμένα και άτομα που έχουν βάλει και την πρώτη δόση πριν σχεδόν 8 μήνες. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθήσουμε. Μάλιστα. Δεν υπάρχει βία. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση της πανδημίας στην Κύπρο δεν είναι ανεξέλεκτη. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Ναι, ο ιός κυκλοφορεί, γιατί είναι μετάλλαξη δέλτα. Ναι, έχουμε πάρα πολλές νοσηλίες και αυτό επιβαρύνει, και έχουμε και σημαντικό αριθμό θανάτων, δεν το αρνούμε αυτό. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι με τα μέτρα που έχουν ληφθεί υπάρχει μια αισιόδοξη νότα ότι θα πέσουν τα κρούσματα. Ήδη από εχθές είδαμε μια αισθητή μείωση και εάν συνεχιστεί αυτή η πτώση δεν θα είναι κατακόρυφη. Θα είναι σταδιακή. Σας διακόπτω για ένα δευτερόλεπτο. Υπάρχει και η άποψη που λέει και τη μεταφέρω για να την σχολιάσετε. Ναι, ότι από τη Δευτέρα θα είναι κατακόρυφη η πτώση. Γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι αφού θα καταργηθούν τα δωρεάν rapid test, θα μειωθεί ο ρυθμός των τεστ, θα ψάχνουμε λιγότερα, θα βρίσκουμε λιγότερα. Αυτό είναι μια άποψη. Δεν πιστεύω ότι αυτοί που είναι συμπτωματικοί δεν θα πάνε να εξεταστούν. Αυτοί που θα νοσήσουν θα πάνε να εξεταστούν. Δηλαδή δεν θα δούμε μια πτώση της τάξης του 50%. Δεν πιστεύω να δούμε. Αν δούμε μια τέτοια πτώση, τότε ναι, πιθανόν να οφείλεται σε αυτό. Αλλά δεν πιστεύω να δούμε μια τέτοια πτώση. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, γιατρέ. Η πρόβλεψή σας για το Σεπτέμβριο και μετά. Επειδή κάνατε μια αναφορά σε σχέση με την τρίτη δόση για τα εμβόλια. Πώς βλέπετε να είναι τα πράγματα? Μέσα στο τα καλό καιρό είναι δύσκολα. Από το Σεπτέμβριο και μετά τι θα γίνει? Εάν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, εάν αρχίσει και η χορήγηση του εμβολίου στα παιδιά που θα πάνε σχολείο το Σεπτέμβριο και αν χορηγηθεί και η τρίτη δόση σε κάποια φάση που θα είναι κοντά στο Σεπτέμβριο, τότε πιστεύω ότι τα πράγματα δεν θα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι κανονικά θα πρέπει να... γιατί από την άλλη θα έχουμε φτάσει και τους εμβολιαστικούς μας στόχους σε ένα πιο ψηλό επίπεδο. Πιστεύω ότι θα έχουμε πάνω από 75% με δύο δόσεις, κάτι πολύ σημαντικό. Και όπως είπα, ας μην παίρνουμε παραδείγματα μόνο από άλλες χώρες, ας δούμε τι κάνουμε εμείς. Και μάλιστα, πιστεύω ότι κάνουμε το σωστό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα, όμως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να κρατήσουμε αυτό το τελευταίο που είπατε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μακάρι, γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
Επίσης. Πάμε στο.